στην εισαγωγή της οικονομοτεχνικής μελέτης γίνεται μια ιστορική αναδρομή, δεν θα σταθούμε σε αυτή, από τη δεκαετία του 80, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 90 και μετέπειτα του 2000, που άνθησαν αυτές οι δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Οδευλακάκης, νομίζω πως όλες χρεοκόπησαν και όλες μετέφεραν τα βάρη της χρεοκοπίας τους στους Έλληνες φορολογούμενους και στους δημότες. Αυτές τις περίφημες αναπτυξιακές επιχειρήσεις, εμάς δεν μας κάνει εντύπωση, να θυμίσουμε απλά ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε 13 περίφημα αναπτυξιακά συνέδρια που έκανε σε όλη την Ελλάδα, τις διαφήμιζε και έλεγε ότι αυτές οι αναπτυξιακές επιχειρήσεις μπορούν να αναλάβουν τομείς όπως τα απορρίμματα, η επιχειρηματική αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, η ενέργεια κτλ. Δηλαδή, πεδίο δόξη λαμπρό ξανά για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η σημερινή κυβέρνηση, χωρίς να καταργεί τις προηγούμενες αμαρτωλές αυτές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, θεσμοθετεί και νέες. Μία πολύ μεγάλη εμβληματική τέτοια αναπτυξιακή επιχείρηση έχουμε, είναι αυτή που παρουσιάστηκε σήμερα. Με την εισήγηση που μας ήρθε Σάββατο, να θυμίσω, και σήμερα ερχόμαστε να την συζητήσουμε και να την ψηφίσουμε. Έτσι, fast track διαδικασία. Αλλά να μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Δηλαδή αυτά τα βαρύγδουμπα εδώ πέρα που διαβάζουμε μέσα για καινοτόμες ρυθμίσεις, ένα νέο πλαίσιο, ότι τώρα μετά από μια ύφεση θα έρθει ανάπτυξη. Εντάξει, δεν θα θαμποθεί ο λαός της Αττικής τώρα και θα πιστέψει ότι τώρα θα έρθουν τα προβλήματά του με αυτή την αναπτυξιακή επιχείρηση. Είπαμε και πριν που καταλήξαν οι προηγούμενες. Όμως δεν θέλουμε να τα ταυτίσουμε, ούτε να πούμε ότι είναι μια απλή συνέχεια. Υπάρχει μια πραγματική τομή, μια τομή σε μια εξέλιξη. Οι δημοτικές επιχειρήσεις δεν είναι μόνο ότι φαλήρισαν, έπαιξαν και ένα πολύ κρίσιμο ρόλο. Ο ρόλος που έπαιξαν ήταν να συνδεθεί πιο σφιχτά η τοπική διοίκηση με τους επιχειρηματικούς ομίλους και κυρίως για να είμαστε σαφείς και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος που θα μας παρακολουθήσει αργότερα, για να εμπορευματοποιηθούν υπηρεσίες και να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό είναι ο ρόλος που έπαιξαν αυτές τις περίφημες δημοτικές αναπτυξιακές επιχειρήσεις, οργανισμοί. Αυτό το ρόλο έρχεται να παίξει και η σημερινή, η οποία καλύπτει τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, την περιφέρεια της Αττικής και το Δήμο Αθηναίων μαζί. Δηλαδή έρχεται να προσελκύσει και μεγάλα κεφάλαια και μεγάλους παίκτες. Όμως καλό θα είναι να μην κάνουμε το άσπρο μαύρο ή πολύ περισσότερο το παλιό, να μην το παρουσιάζουμε ως νέο και το σάπιο ως φρέσκο. Λέτε για παράδειγμα. Ο οργανισμός θα κάνει μελέτες έργων αντιπλημμυρικής θωράκισης, ορίμανση τεχνικών έργων, φορέων κτλ. Επίσης αναφέρεται ότι στον κανονισμό εσωτερικής υπηρεσίας προβλέπεται υποχρεωτικά διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Δηλαδή, αντί να στελεχωθούν αυτό που συζητάμε όλοι και συζητήσαμε και στις κατηδίαν συζητήσεις. Δηλαδή, αντί να στελεχωθούν οι τεχνικές και άλλες υπηρεσίες της περιφέρειας, προωθείται με αυτόν τον αναπτυξιακό οργανισμό, ο οποίος φυσικά θα λειτουργεί ως επιχείρηση με τέτοια ιδιωτικά οικονομικά κριτήρια, και άλλοτε θα παίρνει αρμοδιότητες από τις υπηρεσίες και άλλοτε θα τους τις φορτώνει. Και όχι μόνο δεν γίνεται προσλήψεις, αλλά αποσπάται και τακτικό προσωπικό της περιφέρειας, λες και αυτό το προσωπικό περισσεύει. Τελικά αυτό που θα γίνει, με βεβαιότητα, είναι να απαξιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες, να απαξιωθεί το μόνιμο προσωπικό της περιφέρειας, έχοντας μάλιστα και ως δικαιολογία αυτό που λέει ο Περιφερειάρχης, ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι να μην γίνονται προσλήψεις λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Σου λέει ο Περιφερειάρχης, τι να κάνω, ρε παιδιά, δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Έρχεται και μια τέτοια δικαιολογία, μια δικαιολογία από την κυβέρνηση που εσείς οι ίδιοι στηρίζετε, που δεν σας αφήνει να γίνονται προσλήψεις. Αυτό θα γίνει και ένα άλοθη για να ξυλωθούν και ό,τι έχουν απομείνει από εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων του αναπτυξιακού οργανισμού και το οποίο θα χρησιμοποιείται και για το τακτικό προσωπικό της περιφέρειας. Το πιο χαρακτηριστικό σε σχέση με αυτό που λέμε είναι η πρόβλεψη που υπάρχει. Η πρόβλεψη δηλαδή ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου για όσο διαρκεί ένα έργο, οι συμβάσεις μίσθωσης έργου, αυτή η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε και αυτή τη στιγμή και εσείς οι ίδιοι ομολογείτε ότι αυτό είναι τεράστιο εμπόδιο στο να λειτουργήσει η περιφέρεια και να αντιμετωπίσει κρίσιμους τομείς που εμείς εδώ σαν περιφέρεια Αττικής το έχουμε βιώσει με τραγικό τρόπο.
Με τραγικό τρόπο, δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ. Το έχουμε ζήσει με τραγικό τρόπο στη Μάντρα, το έχουμε ζήσει με τραγικό τρόπο στο Μάτι, το έχουμε ζήσει με τραγικό τρόπο τώρα μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, ότι με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με τις υποστελεχωμένες επιχειρήσεις, με αυτό το αλαλόν που υπάρχει, δεν μπορούμε να κάνουμε μια στοιχειώδη δουλειά να ανακουφίσουμε, να προσφέρουμε τις υπηρεσίες που πρέπει να προσφέρουμε, ενώ ως περιφέρεια Αττικής. Και ακόμα και για το τακτικό προσωπικό αυτού του περιβόητου αναπτυξιακού οργανισμού, πέρα από τους συμβασιούχους και όλα αυτά που θα παίρνει, και γι' αυτό υπάρχει ημερομηνία λήξης. Η ημερομηνία που θα λυθεί η εταιρεία. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι πολύ σύντομη αυτή η ημερομηνία που θα λυθεί η εταιρεία, έχοντας την πείρα, εδώ κανένας δεν είναι σημερινός, από τις προηγούμενες αντίστοιχες τέτοιες, οι οποίες η μεγαλύτερη έντονα κράτησε 10 χρόνια σε διάρκεια, εννοούμε. Αναφέρεται ρητά ότι το προσωπικό που θα εργάζεται εκεί, όταν λυθεί η ανώνυμη εταιρεία, δεν μπορεί να μεταφερθεί στους μετόχους ΟΤΑ ή στις ενώσεις. Φυσικά θα προσληφθούν γενικοί διευθυντές με επαχυλές αμοιβές, 5 διευθυντές, στελέχοι με επαχυλές αμοιβές, σύμβουλοι με επαχυλές αμοιβές, πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων και αυτοί με επαχυλές αμοιβές, για να τρέχουν τους στόχους και να φτιάχνει και ένας αναγκαίος στρατός. Επί της ουσίας, τι θα τρέχουν αυτοί? Το ομολογεί η ίδια η κυβέρνηση, εσείς ήδη το ομολογείτε, δηλαδή το στόχος είναι η απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για το ψωμί, για το φαΐ γίνεται όλη η ιστορία. Για τη μαρέγκα. Λοιπόν, το μεγάλο όμως θέμα είναι το εξής. Είναι ανεξάρτητο και δεν μας απασχολεί το πώς θα απορροφηθούν αυτά τα κονδύλια. Δεν θα μπει στην κουβέντα ποιοι θα τα απορροφήσουν αυτά τα κονδύλια. Πού θα πάνε, πού θα καταλήξουν αυτά τα κονδύλια. Εδώ τα μάτια μας έχουν δει πολλά τα προηγούμενα χρόνια και κανένας δεν δικαιολογείται αυτή τη στιγμή να το παίζει αθώα περιστέρα. Λοιπόν, και είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, γιατί εδώ έρχεται να φτιαχτεί ένας αναπτυξιακός οργανισμός, το είπανε λίγο πολύ και οι προλαλήσεις, ο οποίος λίγο πολύ, χωρίς καν να παίρνει υπόψη τους περιφερειακά συμβούλια, δημοτικά συμβούλια του Δήμου Αθηνίων, ένας οργανισμός με οριοθετημένη την πλειοψηφία και το ποιος ελέγχει ποιον εδώ πέρα, θα αποφασίσει για εκατομμύρια των εκατομμυρίων επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε και λέμε, με βάση τις οδηγίες της εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, τα 3/5 των μελών θα υποδεικνύονται από τον Περιφερειάρχη. Η παράταξη του Περιφερειάρχη, να θυμίσουμε, έχει το 38% των Περιφερειακών Συμβούλων και τοποθετεί σε αυτό τον οργανισμό, σε αυτή την αναπτυξιακή επιχείρηση, αυτοί που έχουν το 38% των Περιφερειακών Συμβούλων τοποθετούν το 60% των μελών που δικαιούται η Περιφέρεια, μαζί με τον Πρόεδρό του φυσικά. Κατά τα άλλα, μην παρεξηγηθείτε, αλλά έτσι είναι, κόπτεστε για τη δημοκρατική λειτουργία και την προηγούμενη εβδομάδα βγάζετε και ψηφίσματα για τη δημοκρατική λειτουργία. Λοιπόν, ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα για τη δημοκρατική λειτουργία. Το 38% θα έχει το 60% και το Πρόεδρο σε ένα αναπτυξιακό οργανισμό. Δηλαδή μια χούφτα άνθρωποι θα αποφασίζουν κατά εκατομμύρια των Ελλήνων φορολογουμένων που θα πάνε. Και το Περιφερειακό Συμβούλιο τι θα γίνει? Ένα διακοσμητικό όργανο. Έχουμε τον νόμο του κύριου Θοδωρικάκου που έφερε ότι η Οικονομική Επιτροπή θα έχει από τις 8-28 αρμοδιότητες να αποφασίζει για τα πάντα. Έχουμε έναν αναπτυξιακό οργανισμό, ο οποίος έρχεται να καλύψει όλες τις υπόλοιπες αρμοδιότητες. Μπορείτε να μου πείτε τι αρμοδιότητα αποφασιστική θα έχει η Περιφέρεια? Μία. Βρείτε μία να μου πείτε. Εγώ αδυνατό. Ποια αποφασιστική αρμοδιότητα μετά από την ψήφιση αυτού του αναπτυξιακού οργανισμού θα έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο? Γιατί θα αποφασίσει? Εδώ θα μαζευόμαστε οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, θα λέμε τα νέα μας της εβδομάδας που πέρασε, του 15ημερου. Λοιπόν, και θα φεύγουν στην Οικονομική Επιτροπή με συγκεκριμένο σχετισμό και στον Αναπτυξιακό Οργανισμό με συγκεκριμένο σχετισμό και θα μοιράζουν στους επιχειρηματικούς ομίλους τα εκατομμύρια δεξιά και αριστερά. Ποιος θα ελέγχει, ποιος θα μαθαίνει? Ποιος θα μαθαίνει, κύριε Πρόεδρε? Κρατήστε λίγο χρόνο παραπάνω, θέλετε, μια ανοχή για να ολοκληρώσουμε όπως πρέπει. Λοιπόν, ποιος θα μαθαίνει? Όχι, ποιος θα αποφασίζει, ποιος θα μαθαίνει και αποφασίζεται μέσα σε αυτόν τον αναπτυξιακό οργανισμό? Ένα κρίσιμο ζήτημα.
Υπάρχει μια ολοκληρωμένη ενότητα στην οικονομοτεχνική μελέτη με τίτλο «Η περιφέρεια Αττικής και το όραμα». Μεγάλες κουβέντες, ας τις αφήσουμε για χάρη συντομία στην άκρη για τα οράματα. Αναφέρεται τις δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν στο όραμα αυτό. Λέτε, για παράδειγμα, την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και λίγο παρακάτω, την επέκταση του θεσμού των συμπράξεων δημόσιου ιδιωτικού τομέα σε τομείς όπως η υγεία. Δηλαδή, μας έσωσε η ιδιωτική υγεία στην πανδημία. Τι ζητάμε, αυτή που του ζητήθηκε με το αζημίωτο με 1.700 ευρώ την ημέρα να διαθέσουν τις κλίνες τους για ασθενείς COVID, είπαν ότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε τεχνογνωσία, δεν τις δίνουμε στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας τους ανθρώπους και σήμερα στην Αθήνα από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας να μεταφέρονται άνθρωποι στο νοσοκομείο της Κορίνθου για να σωθούν. Λοιπόν, αυτό είναι το όχημα με το οποίο θα προκόψει η υγεία. Μάλιστα, δεν μπορούμε να κρύψουμε ότι ακόμα και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργοί Υγείας, που θέλουν να περισσώσουν τη σοβαρότητά τους, είπαν, και μάλιστα και στη Βουλή το είπαν, ότι αυτά που πίστευαν πριν την πανδημία, ότι το δημόσιο σύστημα υγείας μπορεί να αναμορφωθεί μέσω της σύμπραξής του με τους ιδιώτες, τώρα γκρεμίστηκαν. Λοιπόν, εδώ μας έρχεται σε αυτόν τον αναπτυξιακό οργανισμό ξανά μανά σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα σε τέτοιους εξαιρετικά κρίσιμους τομείς. Και να τελειώσουμε με το εξής. Εντάξει, είναι φανερό ότι όλη η ιστορία γίνεται για τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι για τα καινούργια που έρχονται. Μάλιστα, η κυβέρνηση λέει ότι είναι αδικαιολόγητα χαμηλό το ποσοστό απορρόφησης των διατιθέμενων ευρωπαϊκών ή εθνικών πόρων. Και το ζήτημα είναι όπως αυτά θα απορροφηθούν. Τι έχει να κερδίσει ο λαός της Αττικής? Εμείς λέμε από αυτή την εξέλιξη δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Ίσα-ίσα έχει πικρή πείρα από ανάλογες μεταφορές αρμοδιοτήτων και από την εξέλιξη την τελική που είχαν τέτοια σχήματα. Το λέμε καθαρά, γράψτε το άμα θέλετε, θα φαγωθούν πάρα πολλά λεφτά, θα μπει μια πολύ μεγάλη, θα μπει η περιφέρεια Αττικής σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια με όλη αυτή την ιστορία και θα χαθούν κονδύλια που πρέπει να δοθούν για το θέμα που συζητάγαμε και βάλαμε και προημερήσεις διάταξη πριν από λίγο. Θα χαθούν κονδύλια που πρέπει να δοθούν για πραγματικές ανάγκες που επήγουν αυτή τη στιγμή στην Αττική. Λοιπόν, για να γίνει μια μεγάλη τέτοια, ας το πούμε έτσι, business μαζί με το Δήμο της Αθήνας. Καταψηφίζουμε. Ωραία. Και για το επόμενο θέμα που έχει να κάνει και με το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, εμείς δεν θα πάρουμε μέρος σε αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού. Ωστόσο, όμως πιστεύουμε, για να προλάβουμε, ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να γίνει με τη διαδικασία της κοπτογραπτικής, που λέει ότι αποφασίσουμε και διατάσσουμε, δηλαδή το 60% παίρνει ό,τι θέλει και τους υπόλοιπους πάλι το ίδιο το 60% καθορίζει ποιοι θα πάρουν μέρος. Αυτό πρέπει να γίνει με τη διαδικασία της Οικονομικής Επιτροπής. Αυτή είναι η γνώμη μας.